Αλλά όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με τα μούτρα πουτάνα. Τι κρατάς από το μαλλί, Θόδωρε? Άσε με κολόγερε. Σκάσε μωρί Θόδωρε, σφίξε τη στο κοτσιδάκι. Πουτανόγερε. Αντιός. Ναι, εγώ σας το είπα σάψαλα. Ναι. Με τη χρυσούλα δεν τα βάζεις. Αϊσιχτήρ. Πού βρίσκομαι καλά? Χριστέ και Παναγιά! Πώς βρίσκομαι εδώ πέρα? Σταυρούλα! Σταυρούλα! Καλέ, τι είναι αυτό που ακούγεται? Είμαι ένα της Έλενας. Για κάτσε λίγο στο πόστο μου. Τι κάνετε, κυραρά, μια εδώ πέρα η Έλενα να... Α, εσύ είσαι εντελώς ηλίθια! Δεν είδες το παιδί μου, παιδάκι μου, να φεύγει? Όχι, ξέρετε, ήμουν απασχολημένη. Ναι, ξέρω. Από ό,τι θυμάμαι, όταν μπήκα, σε είδα να κουτσομπολεύεις με το Θέμη. Άι, συχτήρια! Καλά, τι συμβαίνει εδώ με... Άστα, θα στα εξηγήσει καμιά ώρα η Νίτσα, που σίγουρα κι αυτή η σκροφίτσα τα ξέρει όλα. Άι, συχτήρια στην πάντα! Τι γίνεται καλά εδώ μέσα? Καλά! Όλοι να το ξέρουν και η κατεργάρα όξο! Άι, συχτήρ! Καλά ρε μαν, όλα τα είχαμε, η γούνα μας έλειπε. Γιατί καλέ, απ' τις εκτόσεις τη πήρα. Μας ζήτησε κανείς? Ναι, σας ζήτησε. Αλλά έφυγε μετά, κατάλαβε με ποια χρυσούλα έχει να κάνει και φύγανε. Δεν βγάζουμε άκρη με αυτήν, πάμε. Πάμε. Ελπίζω να μην πεις τη μάνα μου για την κοπέλα που είναι μέσα στο δωμάτιο. Όχι. Ελπίζω να μην είπες σε αυτούς που ήρθανε για την κοπέλα που είναι μέσα στο δωμάτιο. Όχι καλέ. Το ανακαλύψαν μόνοι τους. Εσένα λοιπόν δεν σου καταλαβαίνω καθόλου. Τι να κάνουμε? Τέτοια κουκλάρα πώς θα την καταλάβει ένας άψαλο? Ωλο Χριστέ και Πανάγια. Καλά, θα δείτε κι εσείς, θα τη θυμηθείτε τη χρυσούλα. Α, ακόμα ανοιχτή είναι η πόρτα. Καλά, δεν την έκλεισε η κοπέλα? Έλα ρε μάνα. Πού είναι? Τι είναι αυτό? Μάλλον μας έφερε και μπεσκέση. Έλενα! 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 Εγώ στο παπεδάκι μου. Δεν είναι να τις εμπιστεύεσαι αυτές τις πλούσιες. Πάρε κανένα τσουλάκι του δρόμου, όπως τη ρεσεψιονίστ. Δεν το πιστεύω. Έφυγε. Εντάξει βρε παιδάκι μου, κάνεις έτσι. Α, τι ωραία τσάντα αυτή. Εξαιρετική. Και τσάντα λοιπόν. Μα δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω. Έφυγε η Έλενα! Το ξέρω παιδάκι μου πως έφυγε η Έλενα! Ποια είναι η Έλενα αλήθεια? Δεν το πιστεύω. Πού πας παιδάκι μου? Θα παραγγείλω παστίτσιο να φάμε! Πάει με τη γούνα. Ο συνδρομητής που καλέσατε είναι έχει προφανώς το κινητό του επενεργοποιημένο. Αφήστε μήνυμα στο τηλεφωνητή.
Άκου να σου πω, Έλενα. Να ξέρεις, αυτό που μου έκανες θα το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Και επίσης, μη στεναχωριέσαι, δεν θα πω τίποτα στη γιαγιά σου. Ούτε στην Ίτσα, αν και αυτή σίγουρα η σκροφίτσα, αυτή τα ξέρει όλα. Σε παρακαλώ, παιδί μου, πες μου που είσαι. Αν είναι... Αν είσαι καλά, πάρε με τηλέφωνο. Καλά. Τι έγινε εδώ μέσα? Καλά Χριστέ και Πανάγια. Χριστέ μου. Χριστέ μου, το παιδί μου αυτοκτόνησε. Παναγιά μου! Παναγιά μου, ένα γιατρό! Ένα γιατρό, καλέ! Βάλ' το Θόδωρε! Βάλ' το να καθίσει. Τι είμαι, ζωόν, σκάσε! Πήγε, κολόπεδο. Στο διάλο και εσύ βρωμόγερε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε μου. Πήγαινε τώρα στο σπίτι σου να ηρεμήσεις. Άντε πάλι και αυτός ο βρόμος. Και τώρα σε ακούω. Ναι, πού είναι? Τι θες να σου πω? Τι γύρευες στο δωμάτιο του Πετρόπουλου? Α, αυτό θέλεις να σου πω. Ξέρεις, γιαγιάκα μου, εγώ στο δωμάτιο του Πετρόπουλου. Ναι! Συγγνώμη, εσύ που έμαθες πως αυτή είναι η σουίτα του Πετρόπουλου? Λογαριασμό θα σου δώσω. Α, ωραία. Δεν μου δίνεις εσύ λογαριασμό που το έμαθες, δεν σου δίνω και λογαριασμό κι εγώ, γιατί βρισκόμουν εκεί τέλεια, πατσίσαμε. Άκου να σου πω! Πρόσεξε καλά. Στη τουρκοκρατία έχω σκοτώσει μπορεί και 1 εκατομμύριο Τούρκους. Δεν θα μου σταθεί σε εμπόδιο εσύ και ο αλήτης σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιαγιά. Πρόσεξε τα λόγια σου. Πρόσεξε τα λόγια σου. Λοιπόν, ακούω. Τι γύρευε στο δωμάτιο αυτού του αλήτη? Λοιπόν, αρχικά να ανακεφαλαιώσουμε. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι συνεργάτηδα εδώ και μερικούς μήνες με τον κύριο Πετρόπουλο. Παρακάτω βαριέμαι. Ναι, τέλος πάντων. Και καταλαβαίνεις, ως πολύ στενοί συνεργάτες που είμαστε, βρισκόμαστε και σε άλλα μέρη. Ας πούμε σε ένα μπαράκι, ας πούμε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά σε μπαράκια και εστιατόρια δεν βρίσκονται οι στενοί συνεργάτες. Βρίσκονται τα παράνομα ζευγάρια και μάλλον το δεύτερο είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιαγιά. Εγώ με τον Πετρόπουλο ούτε καν. Ούτε να μου το δεις. Κάσε ανάγωγη! Λοιπόν, λέγε τι συμβαίνει με αυτόν τον αλήτη για σένα. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Γιατί εγώ, γιαγιάκα μου, δεν έχω ώρα για χαζοέρωτες. Έχουμε να κοιτάξω την εταιρεία μας που ο πατέρας την άφησε στα χέρια μου. Με συγκινείς, βρε παλιό βρωμιάρικο. Αλλά χαιτής. Πώς καταλαβαίνεις λοιπόν? Τι να το κάνω εγώ το Πετρόπουλο να τον βράσω? Η εταιρεία μας βαλιάζει. Η εταιρεία μας που πιάνει στα χέρια μου. Θέλω, δεν θέλω. Με έπεισες. Αλλά όχι για πολύ. Να ξέρεις ότι θα το ξαναψάξεις το θέμα. Προς το παρόν εσύ δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ναι, ναι. Ό,τι πεις. Ό,τι πει, γιαγιάκα μου. Δουλειά, 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 δουλειά. Και φτιάξε το μαλλί σου. Σαν τι κότε είσαι. Αφού τη γλίτωσα,
μην με φοβάμαι. Θα πάρω τηλέφωνο το Δημήτρη, να μην ανησυχεί. Γιατί δεν το σηκώνεις, εργαμότο μου? Γιατί δεν το σηκώνεις? Και έφυγε έτσι στα καλά καθούμενα, χωρίς να σου πει το γιατί. Ναι, η Κώτα. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος, ρε Κώστα. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ μαλάκας φταίω. Σκάσερες, ακούει ο κόσμος. Εγώ μαλάκας φταίω, ρε Κώστα. Εγώ, ρε, που την πίστεψα. Εγώ που πίστεψα πως ήταν διαφορετική. Ότι δεν ήταν σαν τη, κάθε Κώτα που είναι δίπλα μας. Πίστεψα, ρε γαμώτο μου, πως ήταν η τέλεια γυναίκα. Και αυτή έφυγε. Καλά, ρε, μα έτσι στο ξαφνικό κάτι θα έγινε, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι εξαφανίστηκε χωρίς να μου πάρει ούτε ένα τηλέφωνο, το κατάλαβες? Εντάξει, ρε, φεύγεις, κυρία μου, φεύγεις. Αλλά ούτε να πάρεις ένα τηλέφωνο. Τόσα σου δώσαμε, ρε γαμώτο μου, τόσα. Έλα, ρε, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω, ρε, πώς να ηρεμήσω? Εγώ είμαι σε κακά χάλια τώρα, σε κακά χάλια. Έτσι μου έρχεται να πάω έξω το σπίτι της και να έξω το παράθυρο της και να της φωνάξω: σ' αγαπάω, μωρή αχάριστη, σ' αγαπάω! Σκάσε, ρε, σκάσε, μας κοιτάει όλος ο κόσμος. Χαίστηκα για τον κόσμο, ρε. Χαίστηκα, το κατάλαβες, χαίστηκα! Χαίστηκα και για τη μάνα μου, χαίστηκα για όλους. Έλα, ρε, τώρα τα παραλές. Τι τα παραλέω, ρε? Μια ζωή πόνο και βασανισμό. Μια ζωή που δεν την ήθελα. Μια ζωή που δεν την επέλεξα. Το κατάλαβες, ρε? Έλα, πιες ένα τσίπουρο. Απ' τα μερακλίδικα, ξέρεις. Ξέρω. Γιατί τι ήμουν εγώ, γιατί και... Ρε Έλενα, ένας μαλάκας ήμουνα που βρέθηκε στο δρόμο της. Ένας μαλάκας που της έδωσε τόσες νύχτες. Όχι μόνο νύχτες, και πρωινά ήταν στην εταιρεία. Δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το χωνέψω! Τι έγινε, ρε μπαλικάρι, ερωτική απογοήτευση κι εσύ? Άσε με, ρε μπάρμπα κι εσύ τώρα. Όχι και μπάρμπα. Το τσίπρο φέρτε εδώ εσύ, ρε. Είναι άτιμο πράγμα, παλικάρι μου, γυναίκες. Άτιμο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, μπάρμπα. Αν είναι, λέει. Αν είναι. Εμένα, μπάρμπα, σχόραμε κιόλας. Πώς σε λένε? Αρίστας. Εσένα, Δημήτρη. Η φίλη μου λένε Μίτσο. Λοιπόν, φίλε Μιτσάρα, από ό,τι βλέπω, εσύ είσαι πολύ πονεμένος από γυναίκα. Εγώ όμως, να δεις, εγώ που πρέπει να βρισκόμαστε κρυφά για να μην καταλάβει τίποτα το αφεντικό της. Αφεντικό της, τίποτα. Επιρέτρια σε ένα σπίτι. Αχ, ρε μπάρμπα. Εσύ τουλάχιστον βρίσκεσαι μαζί της. Εγώ που βρισκώ και θα βρίσκεσαι. Εγώ που με παράτησα. Το πουτανάκι. Και τι ήταν η δικιά σου? Εταιρείαρχης. Πλούσια. Ναι, η δικιά μου είναι λίγο πιο φτωχιά. Και μπορεί να μην τη νοιάζουν αυτά. Κι εγώ τον έχω τον τρόπο μου, αλλά τι με νοιάζουν εμένα τα λεφτά, ρε Σαρίστο? Τι με νοιάζουν? Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Αυτό να λέγεται. Έλα, ρε, σήκω να χορέψεις. Θα σηκωθώ, κύριε Αρίστο. Θα σηκωθώ!